Καλημέρα, τι κάνετε? Όπως βλέπετε είμαι έξω, κάνει πάρα πολύ κρύο. Έχουμε εδώ πέρα χιόνια, χθες το βράδυ χιόνιζε όλο το βραδάκι. Κάνει πολύ κρύο παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, πάω στο γιατρό να πάρω τις εξετάσεις των παιδιών. Περάνε και από το κίνητο τώρα, χίλια συγγνώμη. Πάω λοιπόν στο γιατρό να πάρω τις εξετάσεις των παιδιών και το τεστ αντισωμάτων που βγήκανε και δείξανε ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλά αντισώματα. Κάτω να περάσω στον δρόμο, μην με σκοτώσει ένα. Βγήκε λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλά αντισώματα και πάω να τα πάρω να δούμε τι παίζει. Μετά θα πάω φαρμακείο να πάρω κάτι για το σίδηρο για τον μικρό, γιατί έχει έλλειψη σιδήρου από ό,τι βρήκανε στο αίμα του. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Όπα παιδιά, καλή ψούφα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το μεσημεριανό μας, το οποίο σήμερα θα είναι πατάτες στο φούρνο, αλλά σαν τηγανιτές, με σολομό που και πήρα από το σούπερ μάρκετ και ίσως βράζω και λίγο μπροκολάκι. Θέλω όμως να σας δείξω πρώτα πώς φτιάχνω τις πατάτες. Όπως βλέπετε εδώ, έχω κόψει πατάτες. Βασικά, όχι, τις έχω καθαρίσει, τις έχω πλύνει, τις έχω στεγνώσει με πετσετάκι και αφού τις έκοψα σαν τηγανιτές, βάζω λαδάκι, προσωπικά βάζω πιπέρι, αλάτι και πάπρικα γλυκιά. Τα ανακατεύω όλα με το χέρι μου να πάνε όλα τα μπαχαρικά μου παντού. Και τώρα θα το βάλω σε ταψί με λαδόκολλα και θα το βάλω στο φούρνο στους 180 για περίπου μισή ωρίτσα. Όπως βλέπετε τα έχω βάλει στη λαδόκολλα και τώρα θα τα απλώσω, γιατί οι πατάτες δεν πρέπει να είναι η μία πάνω στην άλλη, να ξέρετε. Όσο πιο πολύ μπορούμε να είναι λίγο πιο μακριά. Εντάξει. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ έτσι. Λογικά κάπου εδώ θα βάλω και το ψάρι. Να ψηθούν όλα μαζί. Και μόλις είναι έτοιμες οι πατατουλίτσες, θα σας τους δείξω εγώ. Είναι πραγματικά και πιο υγιεινές και πολύ πιο νόστιμες, γιατί εγώ δεν τρώω πολύ τις πατάτες φούρνου. Δεν μου αρέσουν έτσι όπως τις βάζουμε στο ταψί με το κοτόπουλο με το νερό μέσα. Δεν τις προτιμάω γενικά, οπότε προτίμησα να κάνω αυτόν τον τρόπο που τις τρώνε και τα παιδιά και είναι και πιο υγιεινός τρόπος και σχετικά πιο εύκολος. Εντάξει, και πιο νόστιμος θα σας πω εγώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βάλω και το ψάρι. Ναι, εκεί μπαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε, εντάξει τώρα βλέπετε λείπουν κάποια κομμάτια γιατί έχουν φάει τα παιδιά, αλλά είναι πατάτες φούρνου και φαίνονται σαν τηγανιτές, βλέπετε. Με τον τρόπο που σας έδειξα, είναι και υγιεινές και πάρα πολύ νόστιμες. Σε λαδοκολίτσα, πάρα πολύ υγιεινές, στο φούρνο στους 180 πάνω κάτω αέρας και κομπλέ. Είναι τέλεια παιδιά, τέλεια και οι πατάτες και το ψαράκι. Αλλά οι πατάτες συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ωραίες. Εμείς τις τρώμε πολύ συχνά έτσι, γιατί τις τρώνε και τα παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Η ώρα είναι 10.30. Επήρω ύπνος δίπλα στα παιδιά όταν τα κοίμιζα. Έξω έχει μείον 4. Και εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω δουλειές πάλι. Έχω να ξεχωρίσω κάτι ρούχα των παιδιών, γιατί μεγαλώνουν και πρέπει να βάλω τα μεγάλα νούμερα στην ντουλάπα και να βγάλω τα μικρά. Έχω να κάνω πραγματάκια. Λοιπόν, καληνυχτώ, να είστε καλά. Χαίρομαι που κάποιοι μπορείτε να βοηθήσετε για την Ιωάννα. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και το πιο τέλειο νέο που άκουσα σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και σε λίγες μέρες σας έχω και άλλη έκπληξη σχετικά με βοήθεια για συνάνθρωπο. Θα σας δείξω σε λίγες μέρες. Μέχρι τότε να είστε καλά. Θα κάνω και άλλο βιντεάκι βέβαια, θα προσπαθήσω να κάνω κάθε μέρα, αλλά μέχρι και εκείνη τη σημαντική μέρα να είστε καλά. Φιλάκια πολλά, τσάου.